Ισχάσαν την γη, εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένοι των λόγων σου. Διού Θεώ, πρέπος εδογμάτισσας την φύση, Ανθρώπων εφικάτε κόσμισας, βασιλιώνιερατε μα, Πατέρ, οσίε Χριστόν τον θεόν, η καιτεβ δορίσαςθείμιν το μέ Χαίρετε κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, όλοι εσείς που ακούτε και στηρίζετε τις εκπομπές μας και όλοι εσείς που για πρώτη φορά θα ακούσετε μία εκπομπή τέτοιου είδους. Στην σημερινή μας ευλογημένη συνάντηση θα μιλήσουμε για τον βίο του Εναγίης Πατρός Σιμών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρία της Καπαδοκίας, αυτού του μεγάλου και παγκόσμιου διδασκάλου του οποίου την Ιερά Μνήμη η Εκκλησία μας τιμά την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου. Ο Άγιος μον Βασίλειος Ωμέγας γεννήθηκε το έτος 329 Χριστόν στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Η πλούσια και διακεκριμένη οικογένειά του διαθέτει ως πιο τιμητικό της τίτλο το ότι στόλισε την Εκκλησία με σειρά Αγίων ως αν με πολύτιμους λήθους. Ένας από τους συγγενείς της μητέρας του είχε κατακτήσει τον Καλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου. Οι παππούδες από την μεριά του πατέρα του είχαν ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό κατά τον διωγμό του Μαξιμίνου Δάια και είχαν καταφύγει στα όρη του Πόντου όπου έζησαν περίπου επτά χρόνια τρεφόμενοι θαυματουργικά από τα άγρια θηρία. Οι γονεί του, ο Άγιος Βασίλειος ο Παλαιό και η Αγία Εμέλια, έγιναν ονομαστεί για τι αρετές, την φροντίδα για του πτωχού, καθώ και για το γεγονό ότι διαπαιδαγώγησαν τα δέκα παιδιά του στον δρόμο τη Αγιοσύνη. Η αδελφή του Αγίου Βασιλείου, η Αγία Μακρίνα η Φιλόσοφο, αληθινό και πνευματικός οδηγός τη οικογένεια, παρότρινε την μητέρα και τους αδελφούς της προς τον μοναστικό βίο, τον Άγιο Ναυκράτιο, τον Άγιο Γρηγόριο, επίσκοπο Νήσης, και τον Άγιο Πέτρο, επίσκοπο Σεβαστίας. Καθώς επίσης μεγάλη αγιοσύνη είχε και η γιαγιά του Μεγάλου Βασιλείου, η Μακρίνα. Ο Άγιος Βασίλειος πέρασε την παιδική του ηλικία στην Νεοκεσάρια του Πόντου, όπου έλαβε τα πρώτα διδάγματα της Ορθοδόξου Πίστεως από την μητέρα του και την γιαγιά του, την Αγία Μακρίνα την Παλαιά, η οποία ήταν μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Νεοκεσαρίας. Υπό την καθοδήγηση του πατέρα του, ο οποίος ήταν φημισμένος δάσκαλος ρητορική, προόδευσε γρήγορα ο Άγιος στην θύρα γνώση, την οποία φρόντιζε να συνδυάσει μαζί με την πρόοδο στην αρετή. Μετά από την κοίμηση του πατέρα του, συνέχισε τις σπουδές του αναζητώντας καλύτερους διδασκάλους στα μεγαλύτερα πολιτιστικά κέντρα της εποχής, την Κεσάρια της Παλαιστίνης, την Κωνσταντινούπολη και τελικά κατέληξε στην Αθήνα, την αρχαία πρωτεύουσα της επιστήμης και της ρητορική, στην οποία η φήμη του τον είχε προφθάσει χάρη στην μεσολάβηση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, με τον οποίον είχαν γνωριστεί στην Καπαδοκία. Η φιλία τους, αρχικά συνηθισμένη φιλία μεταξύ ανθρώπων, εξελίχθηκε αργότερα σε ιερή και πνευματική φιλία, όταν ανακάλυψαν και οι δυο τους ότι δεν είχαν άλλο σκοπό παρά τον θεάρεστο βίο και την απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Δεμένοι με μεγάλη αγάπη είχαν τα πάντα κοινά την διαμονή, την λιτή τράπεζα, την απέχθεια για τις ασωτίες των συνομιλίκων τους, την ακόρεστη δίψα για γνώση και σοφία και για υψηλούς στοχασμούς, την αγάπη της ρητορική και προπαντός μια ιερή άμυλα στον αγώνα για την τελείωση των αρετών. Θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ήταν μία ψυχή σε δύο σώματα, παρά τον πολύ διαφορετικό τους χαρακτήρα. Ο Βασίλειος με την ανδρεία του καρδιά, με σκέψη ρωμαλαία και αποφασιστική, ενδιαφερόταν για όλες τις επιστήμες και διέπρεπε παντού, τόσο στην φιλοσοφία, την γραμματική, την λογική, την ρητορική, όσο και στα μαθηματικά, την αστρονομία, ακόμη και σε πρακτικές τέχνες όπως η ιατρική εκεί όπου η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου είχε απορριφθεί περιφρονητικά από αλαζόνες σοφιστές, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος έκαναν να θριαμβεύσει η μορία του Σταυρού, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα όπλα της θύραθεν γνώσης. Ο Μέγας Βασίλειος απέκτησε τέτοιο κύρος, ώστε μόλι αποπεράτωσε τις σπουδές του, οι συμφοιτητές του ήθελαν να τον κρατήσουν για δάσκαλό τους. Εκείνο όμω, διψώντα για νέους ορίζοντε, εγκατέλειψε την Αθήνα και μαζί και την ελληνική παιδεία, αφήνοντά τους για λίγο καιρό ακόμη τον Γρηγόριο. Επιστρέφοντα στην γενέτειρά του το 356 μετά Χριστόν, βρήκε την μητέρα του Εμέλια και την αδελφή του Μακρίνα να έχουν μετατρέψει το σπίτι τους σε μοναστήρι και τους αδελφούς του να ζουν και αυτοί μοναχική ζωή οι ένθερμες προτροπές της Μακρίνας, το παράδειγμα των ασκητών που, παρακινημένοι από τον Ευστάθιο Σεβαστίας, είχαν πρόσφατα εγκατασταθεί στην Καπαδοκία και προπαντός η βαθιά μελέτη του Ευαγγελίου, τον έκαναν να αισθάνεται πόσο μάταιο ήταν να κυνηγά ως εκείνη την ώρα την θύραθεν Σοφία. Αρχικά ο Μέγας Βασίλειος εξασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου, Εγκατέλειψε όμως την πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία της δικηγορικής και του ρητοροδιδασκάλου και αποφάσισε να βρει έναν πνευματικό πατέρα για να τον οδηγήσει στην οδό του ασκητισμού. Μη βρίσκοντας τα μέρη του, επιχείρησε ένα μεγάλο ταξίδι προς τα θυμισμένα κέντρα της αληθινής φιλοσοφίας. Την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Συρία και ακόμη την Μεσοποταμία, όπου μπόρεσε να θαυμάσει τους ασκητικούς άθλους και τις θίες αρέτες των ονομαστών ασκητών που ζούσαν στους τόπους αυτούς. Σαν την μέλισσα τριγούσε από τον καθένα ό,τι καλύτερο έβρισκε, αποκτώντας έτσι σε μικρό χρονικό διάστημα βαθιά γνώση της ασκητικής τέχνης. Δεν έμενε παρά να την εφαρμόσει σε κατάλληλο τόπο, απομακρυσμένο από τον κόσμο και ήσυχο, ώστε να αφοσιωθεί απερίσπαστα στο έργο του Θεού. Βρήκε έναν έρημο λόφο στην άλλη όχθη του Ήρυδος ποταμού, απέναντι από το οικογενειακό μοναστήρι των Ανίσων. Ένας σκληρός τόπος, όπου έγινε όμως γι' αυτόν επίγειος παράδεισος, όπου κατάφερε να ελκύσει για τον Γρηγόριο, ώστε να εγκαταβιώσουν μαζί ασκητικά με εργόχειρο, μελέτη της Αγίας Γραφής και προσευχή ό,τι ονειρεύονταν δηλαδή από την εποχή που σπούδαζαν μαζί στην Αθήνα. Όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απαρνήθηκε την δόξα Του για να μας πλουτίσει με την θεότητά Του, έτσι και ο Μέγας Βασίλειος απαρνήθηκε όλα Του τα αγαθά για να ζήσει εν πτωχία. Δεν κράτησε παρά το απολύτως απαραίτητο για να σκεπάζει το σώμα Του και να επιβιώνει ως την επομένη ημέρα. Μόνος του θησαυρό ήταν ο Σταυρός, που τον εναγκαλιζόταν με όλη του την βιωτή, με την άσκηση, ζώντας σαν να μην έχει σάρκα, υπομένοντας την ασθένεια, η οποία και θα τον συντρόφευε ως την κοίμησή του. Μετά από έναν χρόνο ο Βασίλειος έμεινε μόνος και ακτινοβολούσε σοφία και αρετή σε όλη την περιοχή και πολλοί κόσμος ερχόταν να τον επισκεφθεί μοναχοί, λαϊκοί, ακόμη και παιδιά, στα οποία έδειχνε μεγάλη τρυφερότητα. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος τιμάται ως προστάτης των παιδιών και των γραμμάτων. Καθώς όλο και περισσότεροι από τους επισκέπτες αποφάσιζαν να σπαστούν και εκείνοι την εισάγγελο αυτή βιωτή του μοναχισμού, ο Βασίλειος άρχισε να συντάσσει για αυτούς τους περίφημους όρους μοναχικούς δηλαδή κανόνες, οι οποίοι διαδόθηκαν σε Ανατολή και Δύση. Παρά τον νεαρό της ηλικία του, νομοθετούσε με αυθεντία πολιού γέροντος, που είχε στο ενεργητικό του πολλούς ασκητικών αγώνων, δείχνοντας βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχής, την οποία γνώση αξιώθηκε να αποκτήσει κατά τα ημερονύκτια που αφιέρωνε στην προσευχή. Χαλιναγωγώντα τις ασκητικές ακρότητες των μαθητών του Ευσταθείου Σεβαστίας, επέμενε στην κοινοβιακή ζωή υπό την καθοδήγηση ενός μόνο γέροντα, ζωντανής εικόνος του Χριστού, καθώς επίσης τόνιζε την ανάγκη να απογυμνοθεί τελείω ο μοναχός από τα επίγεια αγαθά και από το ίδιο αμαρτωλό θέλημα και προέτρεπε στην αμοιβαία αγάπη και τον σεβασμό μεταξύ των αδελφών καθώς και στην τήρηση όλων των Ευαγγελικών εντολών, με φόβο Θεού και ορθόδοξη πίστη. Το 360 μετά Χριστόν εκλήθη στην Κεσάρια και χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Διάνιο. Συμμετείχε στην σύνοδο της Κωνσταντινούπόλεως, κατά την διάρκεια της οποίας διαπίστωσε με πολύ οδύνη πόσο κατασπάραζαν την Εκκλησία του Χριστού οι ατελείωτες διαμάχες μεταξύ αριανοφρόνων ή μη αριανοφρόνων, δηλαδή ομοιουσιανών και ορθοδόξων. Καθώς ο Επίσκοπος Διάνιος ενέδωσε από αδυναμία και υπέγραψε ομολογία πίστεως που ευνοούσε τους αιρετικούς, ο Βασίλειος έκοψε για ένα διάστημα την κοινωνία μαζί του, σταμάτησε δηλαδή να τον μνημονεύει στην Θεία Λειτουργία, και επέστρεψε στην ησυχία του, στο ερημητήριό του, όπου τον αντάμωσε ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος επιθυμούσε να αποφύγει την παρά την θέλησή του χειροτονία. Το 363 ο Μέγας Βασίλειος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον νέο επίσκοπο Κεσαρίας Ευσέβιο. Όμως η διαφορά που σύντομα ξέσπασε μεταξύ τους εξαιτία κάποιων ζηλόφθολων κληρικών, ανάγκασε τον Μέγα Βασίλειο να καταφύγει ξανά στο ερημητήριό του για να ειρηνεύσει η Εκκλησία. Όσο παρέμενε εκεί στην έρημο, συνέχισε να οργανώνει τους μοναχούς της Καπαδοκίας σε κοινοβιακές κοινότητες, ρυθμίζοντας την βιωτή τους, τις ακολουθίες του νυχθημέρου, τις σχέσεις μεταξύ τους και με τον κόσμο. Δηλωμένος υπέρμαχος του κοινοβιακού βίου, δεν εγκατέλειπε ωστόσο τον πόθο του για την ησυχία. Κοντά σε κάθε μοναστήρι με ρίμνησε ώστε να ιδρύσει κελιά για τους ερημίτες, έτσι ώστε οι ησυχαστές να μην στερηθούν την ασφάλεια που δίνει η ανθρώπινη συντροφιά και από την άλλη όσοι είχαν αφιερωθεί στην πρακτική ζωή να παραδειγματίζονται και να αμιλώνται με αυτούς που απερίσπαστοι προσκαρτερούν με σιωπή και προσευχή. Η απειλή για την Ορθοδοξία εξαιτία της ανάρρησης στον θρόνο του αυτοκράτορα Ουάλεντα το 365, ο οποίος ήταν φανατικός υπέρμαχος του αριανισμού, έκανε τον Μέγα Βασίλειο να εγκαταλείψει εκ νέου την μοναστική του οικογένεια και να υπερασπιστεί ενεργά την αλήθεια. Ο Αυτοκράτορας Σουάλης, αγαπητοί μου αδελφοί, ήταν αριανόφρονας. Οι αριανόφρονες πίστευαν ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και όχι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα. Και ο Μέγας Βασίλειος, για να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία, άφησε το ερημητήριό του και κατέβηκε στον κόσμο για να υπερασπιστεί τα πρόβατα της πίμνης του Χριστού να τους δείξει τον δρόμο της σωτηρίας διαμέσω του νόμου των Αγίων Πατέρων για να μην πέσουν θύματα των προβατόσχημων λύκων, δηλαδή των ερετικών. Συμφιλιώθηκε με τον Ευσέβιο και ανέλαβε την διαπαιδαγώγηση του λαού της Κεσαρίας. Συναντήθηκε δηλαδή με τον Ευσέβιο και μέσα από τους νόμους των Αγίων Πατέρων και από τις Αποστολικές Διαταγές, ενώθηκαν μεταξύ τους ένα οπνέυματι Πνεύματι, Αγάπη και Αληθεία. Με απαράμιλη ευγλωτία τους δίδασκε να θαυμάζουν την σοφία του Θεού μέσα στην κτήση, γράφοντας τις περίφημες ομιλίες εις την εξαήμερον και τους ενέπνεε την αγάπη του αληθινού κάλους που αποκτά η ψυχή ασκώντας τις αρετές και μελετώντας την Αγία Γραφή και έγραψε τις περίφημες ομιλίες εις τους ψαλμούς. Κατά την διάρκεια του φοβερού λοιμού που έπληξε την πόλη το 367, ενήργησε με θαυμαστή φιλανθρωπία. Μοίρασε τα τελευταία του υπάρχοντα που του απέμειναν. Με την ακαταμάχητη ευγλωτία του, έκανε να ανοίξουν τα κελάρια των πλουσίων και των κερδοσκόπων και έγραψε την περίφημη ομιλία εις τους πλουτούντας αναλώθηκε χωρίς φιδό στην διανομή των τροφίμων, θέτοντας τις ιατρικές του γνώσεις στην υπηρεσία των ασθενών. Χιλιάδες άνθρωποι σώθηκαν από βέβαιο θάνατο και η ευγνωμοσύνη τους φάνηκε από τον ενθουσιασμό με τον οποίο χαιρετίστηκε η εκλογή του βασιλείου ως Μητροπολίτου Κεσαρίας το 370 μετά Χριστόν. Εκλογή που πραγματοποιήθηκε με δυσκολία λόγω των δολοπλοκιών από πλευρά των ερετικών. Βλέπετε δηλαδή αγαπητοί μου αδελφοί ότι τον πολέμησαν πάρα πολύ τον Μέγα Βασίλειο, οι Αριανοί. Δεν ήθελαν να υπάρχει ο Ορθόδοξος Επίσκοπος που να εμψυχώνει τα πλήθη και να τους οδηγεί στον δρόμο του Θεού. Μόλις όμως ενθρονίστηκε ο Βασίλειος, ξεκίνησε τον αγώνα του για την εδραίωση της πίστεως και την αποκατάσταση της τάξης στον απλό κλήρο και στους βοηθούς επισκόπους. Βλέποντας ο αυτοκράτορας σου ότι η Μητρόπολη της Κεσαρίας ορθωνόταν ως προπύργιο ενάντια στα ασεβή σχέδιά του, μαζί με την Μητρόπολη Αλεξανδρίας, αποφάσισε να μεταβεί επί τόπου και να συναντήσει τον Μέγα Βασίλειο και έστειλε ως προπομπό του τον έπαρχο Μόδεστο για να καθυποτάξει τον Ατρόμητο Ιεράρχη. Αφού δοκίμασε Ματέος να προσελκύσει τον βασίλιο με υποσχέσεις και κολακίες, ο έπαρχος τον απείλησε με δίμευση της περιουσίας του, με εξορία και κάθε λογής βασανιστήρια, ακόμη και θάνατο. «Βρείτε άλλου είδους απειλές», αποκρίθηκε ο Άγιος, «γιατί από όλα αυτά τίποτα δεν με αγγίζει». Πράγματι, ένας άνθρωπος ακτήμων, δεν φοβάται καθόλου την δίμευση. Παρεκτός και αν εννοείς, αυτά τα παλιόρουχα και μερικά βιβλία, αυτά είναι όλα και όλα τα υπάρχοντά μου. Θα σε στείλω εξορία, του είπε. Όσο για την εξορία, απαντάει ο Άγιος, δεν μου λέει τίποτα, επειδή δεν είμαι δεμένος με κανέναν τρόπο. Το μέρος όπου κατοικώ δεν μου ανήκει και νιώθω σαν στο σπίτι μου όπου και αν με στείλουν» ή μάλλον νιώθω ολόκληρη την γη να ανήκει στον Θεό και θεωρώ τον εαυτό μου ξένο όπου κι αν βρίσκομαι, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Του έλεγε μετά ο έπαρχος, θα σε βασανίσω και θα σε θανατώσω και απαντάει ο Άγιος. Τα μαρτύρια πάλι πάνω σε τι θα τα εφαρμόσεις. Το σώμα μου δεν είναι ικανό να υπομείνει τίποτε. Όσο για τον θάνατο, θα τον δεχόμουν ως ευεργεσία, διότι θα με έφερνε γρηγορότερα κοντά στον Θεό. Γι' αυτόν ζω, αυτόν ενεργώ, γι' αυτόν είμαι σαν νεκρός και αυτόν ποθώ από καιρό. Κατάπληκτος ο έπαρχος Μόδεστος ομολόγησε τελείως αφοπλισμένος ότι ποτέ του δεν ξαναάκουσε τέτοια λόγια. Και απαντά ο Άγιος, επειδή δεν είχες ποτέ σου συνδιαλεχθεί με έναν επίσκοπο δηλαδή ποτέ σου δεν συνάντησες πραγματικό επίσκοπο, παρά μόνο ψευδεπισκόπους. Ο ψευδεπίσκοπος τι ακριβώς είναι, είναι αυτός ο οποίος συντάσσεται με τους αιρετικούς, συντάσσεται με το άθεο κράτος, συντάσσεται με τους διώκτες της πίστεως, για να μην χάσει την καθέδρα, να μην χάσει τις μήτρες, να μην χάσει την εξουσία. Και είναι μισθωτός ποιμένας και κοιτάζει πως δεν θα χάσει τη βολή του και ας τα πρόβατα από τους αιρετικούς. Και λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ότι σε καιρό διωγμού της πίστεως αυτοί που κρατάνε τις έδρες τους, τις ψευτοεπισκοπές τους και τις ενορίες τους είναι προδότες της πίστεως. Ο συμβιβασμό, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το ίδιον της αρνήσεως. Όταν κάποιο δηλαδή συμβιβάζεται με του ερετικού και του διώκτε τη πίστεω, αρνείται το Χριστό. Και λέει και κάτι άλλο ο Μέγα Βασίλειο, τα οποία δυστυχώ θα έχουν αποκρύψει. Λέει, το να εφησυχάζει κανεί όταν το κινδυνευόμενο είναι η πίστη, τούτο είναι ίδιον τη αρνήσεω. Το δε να ελέγχει τη είναι ομολογία ειλικρινή. Αυτό ο οποίο συμβιβάζεται όταν κινδυνεύει η πίστη, αυτό είναι άρνηση της πίστεως. Απέναντίας όμως αυτός που ελέγχει όλους τους αιρετικούς και παραβάτας της Ορθοδόξου πίστεως, αυτός κάνει ομολογία αληθινή. Έτσι λοιπόν ο έπαρχος Μόδεστος τον άφησε τον Άγιο Βασίλειο και έφυγε. Και μάλιστα χάρη στις προσευχές του Αγίου Βασιλείου θεραπεύθηκε ο Μόδεστος και από μία πάθηση που υπέφερε και έγινε φίλος και ένθερμος θαυμαστής του Ιεράρχου. Μια μέρα, επειδή οι οπαδοί του Αρίου απειλούσαν να καταλάβουν την εκκλησία της νικέίας ο Άγιος Βασίλειος ως άλλος Ηλίας ο Θεσβήτης πρότεινε ερετική και ορθόδοξη να προσευχηθούν διαδοχικά μπροστά στις κλιστές θύρες του ναού. Προσέξτε κάτι, δεν συμπροσευχήθηκαν, αλλά πρώτα προσευχήθηκαν οι Ερετικοί και μετά προσευχήθηκαν οι ορθόδοξοι. Γιατί η συμπροσευχή με κάποιον Ερετικό, αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Δεν επιτρέπεται οι ορθόδοξοι χριστιανοί να συμπροσεύχονται με αιρετικούς, φιλοπαπιστές κλπ. Οι παρακλήσει των αιρετικών δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Όπως πάλε ποτέ οι παρακλήσει των ψευτοιερέων του Βάλ φώναζαν οι ιερεί του Βαλ, επάκουσον ημών ο Βαλ, και ο Βαλ δεν έδωσε ούτε φωνή ούτε απόκριση. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τους αιρετικούς. Μόλις όμως ο Άγιος Βασίλειος σήκωσε τα χέρια του για να αναπέμψει την προσευχή του προς τον Κύριο, ολόκληρο ο ναός τραντάχθηκε στη θέμελα και οι πόρτες άνοιξαν μόνες τους εν μέσω επιφημιών χαρά των πιστών Ορθοδόξων. Και το θαύμα αυτό συνέβη στις 19 Ιανουαρίου. Παρόμοια θεία σημεία συνέβησαν απευθείας και στην οικογένεια του Αυτοκράτορα. Ο εξαετής γιος του πέθανε, μόλις ο Ουάλης υπέγραψε μια ερετική ομολογία. Καθώς έμπαινε μια μέρα στην εκκλησία της Κεσαρίας, κατά την εορτή των Θεοφανίων, ο ουάλις εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την ομορφιά των ύμνων, την ευταξία του πληρώματος και προπαντός από την μεγαλοπρέπεια του Αγίου Βασιλείου, ορθοστατούντος μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ίδιος με τον αρχιερέα της σωτηρίας μας, που έσπευσε παρά την θέλησή του να φέρει την προσφορά του μαζί με τους πιστούς. Λίγο αργότερα όταν ο Ουάλης πήγε να υπογράψει την διαταγή εξορίας του επισκόπου, η πένα έσπασε τρεις φορές. Τρομοκρατημένος από όλα αυτά τα σημάδια της εύνοιας του Θεού προς τον Άγιο Βασίλειο, ο αυτοκράτορας έπαψε πλέον να τον ενοχλεί. Ωστόσο όμως δεν εγκατέλειψε την πολιτική του. Διέρεσε την Καπαδοκία σε δύο εκκλησιαστικές μητροπόλεις. Σκεπτόμενος ότι έτσι με τον τρόπο αυτό θα μείωνε την επιρροή του επισκόπου Κεσαρίας Βασιλείου. Ο Βασίλειος αντέδρασε πάρα αυτά, δημιουργώντας νέες επισκοπές, όπου ενθρόνισε επισκόπους της εμπιστοσύνη του, τον αδελφό του Γρηγόριο στην Νίσα και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο στα Σάσιμα. Επιπλέον ζήτησε επανειλημμένο την συνδρομή των επισκόπων της Δύσης, που ήσαν τότε προσανατολισμένοι σταθερά στην ειρήνη και την ορθόδοξη πίστη, και του ζήτησε να στείλουν αντιπροσωπεία στην Ανατολή ώστε να συσταθεί μίζων ορθόδοξη σύνοδος. Δεν βρήκε όμως παρά ψυχρή ανταπόκριση από μέρους τους, διότι οι δυτικοί υποστήριζαν τον Παυλίνο, ο οποίος ήταν ερετικός και ήταν αντίπαλος του Αγίου Μελετίου Αντιοχίας, δίνοντας αφορμή για νέα σχίσματα στην Εκκλησία, η οποία ήδη βαλόταν πανταχώθεν από τους ερετικούς ψευδεπισκόπους. Όσον αφορά το δογματικό επίπεδο, έχοντας ήδη αναιρέσει τις θέσεις των ακραίων αριανοφρόνων, βλέπε λόγος κατά ευνομίου, ο Άγιος Βασίλειος στράφηκε εναντίον των ημιαριανοφρόνων, των ομιουσιανών δηλαδή, οι οποίοι, παρά την φαινομενική συγγένειά τους με τους Ορθοδόξους, προκάλεσαν εξίσου αναστάτωση με πολύπλοκες προσωπικές φιλονικίες υπήρξε ο πρώτος μεταξύ των Ορθοδόξων Πατέρων, ο οποίος ξεκίνησε ανοιχτό πόλεμο εναντίον των Πνευματομάχων ή Μακεδονίων, οι οποίοι αρνούνταν την θεότητα του Παναγίου Πνεύματος. Και διεκήρυξε με σαφήνεια πως το Πανάγιο Πνεύμα είναι όντως Θεός, ίδια φύσεως με τον Πατέρα και τον Υιό. Γεμάτος ο Μέγας Βασίλειος από το Πανάγιο Πνεύμα και κοινωνώντα δια της χάριτος στο μυστήριο της αρήτου ενότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, ήξερε πολύ καλά να διακρίνει τους όρους της Ορθοδόξου Θεολογίας, ουσία και υπόσταση, χωρίς ποτέ να τις απομονώνει από το μυστήριο της σωτηρίας μας και της εν Χριστώ του ανθρώπου. Όντας ο ίδιος κριτήριο της αληθείας, ασκούσε την εξουσία του πολύ πέρα από τα όρια της επισκοπής του. Ως άλλος αετός που υψώνεται με σούρανα επιστατούσε στα πάντα προστατεύοντας όλες τις εκκλησίες που βρίσκονταν σε δοκιμασία σκεπάζοντάς τις με τις φτερούγες του. Για τον σκοπό αυτό έκανε πολλές περιοδίες και όταν εμποδιζόταν από τις συχνές του αρρώστιες υπεδείκνυε την οδό που έπρεπε να ακολουθηθεί μέσω επιστολών. Η σημαντική επιστολογραφία του παραμένει ένας από τους θησαυρού της πατερικής γραμματείας. Η έγλη του ολοένα μεγάλωνε. Όταν εκοιμήθη ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας το 373 μετά Χριστόν, ο ακάματος αυτός υπερασπιστής της πίστεως της Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας, ο Μέγας Βασίλειος καταξιώθηκε ως ο μόνος φάρος της Ορθοδοξίας και αυθεντικότερος εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Αληθείας. Παρά την δραστηριότητά του αυτή, ο Άγιος Βασίλειος δεν παραμελούσε τα ποιμαντικά του καθήκοντα και ούτε έπαβε να αποτελεί σπλαχνικό πατέρα για κάθε πιστό. Η φροντίδα του για τους φτωχούς ήταν απεριόριστη. Συνεχίζοντας το έργο που είχε αναλάβει όντας ιερέας, οικοδόμησε λίγο έξω από την Κεσάρια ένα μεγάλο φιλανθρωπικό ίδρυμα, την Πολιτεία του Ελέους, που αργότερα ονομάστηκε Βασιλιάδα και γύρω από έναν ναό συγκέντρωσε νοσοκομεία, λεπροκομεία, σχολεία, εκπαιδευτήρια, κοινοφελή ιδρύματα κλπ. Ο ίδιος ο Άγιος το επισκεπτόταν όποτε μπορούσε και δεν δίσταζε να περιθάλπει ο ίδιος τους βαριά ασθενείς, ακόμη και να ασπάζεται τους λεπρούς. Κατά την μαρτυρία του Αγίου Εφρέμ του Σύρου, όταν κήρυτε ο Άγιος Βασίλειος, μία λευκή και φωτεινή περιστερά του ψιθύριζε στο αυτί του θαυμαστούς λόγους του, και όταν προσέφερε τα τίμια δώρα στο θυσιαστήριο, έμοιαζε ολότελα με πύρινη στήλη που ανέβαινε από την γη στον ουρανό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει ως τις μέρες μας να τελεί την λειτουργία που συνέθεσε ο Μέγας Βασίλειος και να προσεύχεται με τις δικές του ευχές που είναι πλήρης υψηλή θεολογικής εμπνεύσεω. Προέτρεπε επίσης ο Μέγας Βασίλειος τους πιστούς να συνέρχονται στις εορτές προς τιμήν των μαρτύρων καθώς και να τιμούν τα Άγια λύψανα. Και πώς τιμούμε έναν Άγιο, όταν προσπαθούμε να μιμηθούμε τη ζωή του όσο μπορούμε. Ο Μέγας Βασίλειος είναι παγκόσμιος διδάσκαλος, φωστήρας της Ορθοδόξου Πίστεως, πατέρας του μοναχισμού, προστάτης των πενίτων, προνοητής για όλους όσοι ελπίζουν στο Θεό και υπήρξε το τέλειο πρότυπο του Επισκόπου ζώσα εικόνα του Χριστού, ο οποίος γι' αυτό γινόταν τα πάντα τη σπάση, μιλώντας με τα λόγια του και διανέμοντας με τις πράξεις του τους θησαυρού της φιλάνθρωπης αγάπης του Κυρίου. Κι όμως ως άνθρωπος δεν γνώρισε παρά συκοφαντίες και κάθε λογής θλίψη. Όπως αυτό που λέει αγαπητοί φίλοι και ο Χριστός μας «Και έσαι υπό πάντων δια το όνομά μου» θα είστε μισούμενοι από όλους τους ανθρώπους, ένεκεν του ονόματός μου. Ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι. Παρά τις προσπάθειές του, οι διαιρέσεις επέμειναν σε τέτοιο βαθμό που ο κάθε άλλος στην θέση του θα είχε απελπιστεί ότι θα δει μια μέρα να αποκαθίσταται η ειρήνη. Ένα μόλις χρόνο πριν την κοίμησή του, καθώς ο Ουάλης πέθανε κατά την εκστρατεία εναντίον των Γότθων, το 378 μετά Χριστόν τον διαδέχθηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ευσεβής Θεοδόσιος, ο οποίος ξεκίνησε χωρίς χρονοτριβή να καταδιώκει τους αριανόφρονες και να αποκαθιστά τους Ορθοδόξους Επισκόπους στις έδρες τους. Είχαν εξοριστεί οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι από τους αριανόφρονες και ο Μέγας Θεοδόσιος τους επανέφερε στην θέση τους με σώμα καταπονημένο από αρρώστια και στερήσεις, ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό την 1η Ιανουαρίου του 379 μετά Χριστόν. Προτού να δει με τα σωματικά του μάτια το επιστέγασμα των έργων του, κατά την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 381, την είδε όμως από τον ουρανό. Η κηδεία του Μεγάλου Βασιλείου υπήρξε πάνδημος και κατέδειξε τον θριαμβό του. Έμοιαζε σαν όλοι να είχαν συναχθεί για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και έγιναν μάλιστα τότε και πολλά θαύματα. Σύμφωνα με το όνομα που έφερε, ο Άγιος Βασίλειος κατέχει τώρα θέση βασιλική στον χορό των Αγίων Πατέρων, πλησίον του θρόνου του Ουρανίου Βασιλέως. Επίσης αγαπητοί μου αδελφοί, ο Μέγας Βασίλειος πολεμήθηκε πάρα πολύ και από τον Ασεβή Αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει την αρχαία ψευτοθρησκεία των ιδόλων. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιουλιανός ο Παραβάτης και οι τρεις τους σπούδαζαν μαζί στην Ακαδημία των Αθηνών. Ήσαν συμφοιτητές. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο ασεβής και διώχτης των χριστιανών, θέλησε να πάει στην Περσία να πολεμήσει, πέρασε κοντά από την Κεσάρια. Ο Άγιος Βασίλειος, γνωρίζοντάς τον από την Αθήνα όπου ήσαν συμφοιτητές, πήγε μαζί με τον λαό για να τον χαιρετήσει. Ο Ιουλιανός απέτησε να του δωρήσει ο Άγιος, αφού δεν είχε τίποτε άλλο, τρεις από τους κρυθαρένιους άρτους του. Ο Άγιος το έκανε και ο Ιουλιανός διέταξε τους υπηρέτες να ανταμείψουν την δωρεά αυτή και να κόψουν χορτάρια από το λιβάδι και να τους δώσουν. Ο Άγιος Βασίλειος, βλέποντας αυτήν την καταφρόνηση εκ του βασιλέως, του είπε «Εμείς βασιλιά, ό,τι μας ζήτησες από εκείνο που τρώμε, σου το προσφέρουμε, και εσύ μας ανταμείβεις από εκείνο που τρως εσύ». Τότε ο Ιουλιανός θύμωσε πάρα πολύ και απείλησε ότι όταν θα επιστρέψει από την Περσία νικητής, θα κάψει την πόλη και τον λαό θα τους πάρει ως δούλους. Όσο για τον Μέγα Βασίλειο θα τον ανταμείψει όπως έπρεπε. Ο Άγιος Βασίλειος όταν πήγε στην πόλη ζήτησε από το λαό να μαζέψουν ό,τι πολύτιμο είχαν και να το αποθηκεύσουν κάπου έως ότου επιστρέψει ο φιλοχρήματος Ιουλιανός για να του το προσφέρουν ίσως έτσι με τα χρήματα και τα χρυσαφικά, να κατάφερναν να κατευνάσουν την οργή του. Όταν έμαθε ότι επιστρέφει ο Άφρον βασιλιάς, ο Άγιος Βασίλειος ζήτησε από τους πολίτες να προσευχηθούν και να νηστεύσουν τρεις ημέρες. Μετά όλοι τους ανέβηκαν στο δίδυμο όρος της Κεσαρίας, όπου στην μία από τις δύο κορυφές ήταν ο ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκεί προσευχόμενος ο Άγιος είδε σε οπτασία μια μεγάλη ουράνια στρατιά να κυκλώνει το όρος και στην μέση να κάθεται στον θρόνο η Παναγία και να δοξάζεται. Και είπε στους αγγέλους να τις φέρουν τον Μερκούριο για να φωνεύσει τον Ιουλιανό, τον εχθρό του Ιού τη. Έπειτα ο Άγιος Βασίλειος είδε τον μεγαλομάρτυρα Μερκούριο να φθάνει οπλισμένος μπροστά στην βασίλισσα των αγγέλων και όταν εκείνη τον πρόσταξε αυτός να φεύγει γρήγορα. Κατόπιν προσκάλεσε τον Άγιο Βασίλειο και του έδωσε ένα βιβλίο που ήταν γραμμένη όλη η δημιουργία της κτίσεως και έπειτα του ανθρώπου. Στην αρχή του βιβλίου ήταν η επιγραφή «Είπε» και στο τέλος του βιβλίου Εκεί που έγραφε για την πλάση του ανθρώπου ήταν η επιγραφή «Τέλος». Μόλις ο Άγιος είδε αυτήν την οπτασία ξύπνησε το νόημα της οπτασίας της βίβλου ήταν ότι ο Άγιος Βασίλειος έγραψε όντως ερμηνεία στην εξαήμερο του Μωυσέως και είναι θαυμάσια η ερμηνεία αυτή του Μεγάλου Βασιλείου στην οποία διηγείται πως ο Θεός επίησε τον ουρανό, την γη, τον ήλιο, την σελήνη, την θάλασσα, τα ζώα και όλα τα αισθητά κτίσματα. Όταν όμως έμελε να γράψει για την η ημέρα κατά την οποία ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, τότε ο Μέγας Αυτός Άγιος άφησε την τελευταία του πνοή στην γη και πήγε στους ουρανούς για να συναντήσει τον Κύριο που με τόση δύναμη αγάπησε και που για Αυτόν μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα που έζησε έπραξε τόσα πολλά και τόσα μεγάλα το έργο της εξαημέρου το συμπλήρωσε και το αποπεράτωσε ο αδελφός του, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Νήσις, ο οποίος έγραψε για την εβδόμη ημέρα και την πλάση του ανθρώπου. Όταν ο Άγιος Βασίλειος είδε αυτήν την οπτασία, πήγε στην πόλη με μερικούς κληρικούς, στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρπυρος Μερκουρίου. Και εκεί πέρα δεν βρήκαν το λείψανο του Αγίου και τα όπλα που φυλάσσονταν στο ναό. Είχε σηκωθεί δηλαδή από τη Λάρνακα ο Άγιος Μερκούριος και έτρεξε και θανάτωσε τον Ιουλιανό τον Παραβάτη και η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία. Βλέποντας το θαύμα οι χριστιανοί και την παρησία του Αγίου Βασιλείου προς τον Θεό δεν θέλησαν να πάρουν πίσω τα χρυσαφικά που είχαν δώσει ο Άγιος αφού τους επένεσε για την πράξη τους, το ένα τρίτο από το ποσό τους το έδωσε και τα υπόλοιπα τα διέθεσε για να χτιστούν πτωχοκομεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφία κλπ. Το ένα τρίτο από τα χρυσαφικά το έδωσε πίσω στους πιστούς και λέει η παράδοση ότι έφτιαξε ειδικά ψωμάκια τα οποία τα σταύρωσε ο Άγιος και μέσα έβαλε χρυσαφικά και τα μοίρασε στον κόσμο και ό,τι χρυσαφικά είχαν δώσει στον Άγιο Βασίλειο τα βρήκαν στα ψωμάκια που τους έδωσε. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς φτιάχνουμε την βασιλόπιτα, την πίτα δηλαδή που είναι αφιερωμένη προς τιμήν του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, εις αυτού του θαύματος. Ποιο είναι όμως το καλύτερο δώρο το οποίο πρέπει να ζητήσουμε από τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα. Το καλύτερο δώρο είναι να μας οδηγήσει στην ορθόδοξη πίστη και να μας δώσει και μας δύναμη, όπως τότε στήριζε το πίμνιό του εναντίον των ερετικών, να μας δώσει και σε μας δύναμη να στερεωνόμαστε στον αγώνα υπέρ της ορθοδόξου πίστεως. Οι διεθνεί των πονηρών έφεραν αυτόν με τα κόκκινα και τα άσπρα ρούχα των Σάνταχλάου, ο οποίος, το οποίο είναι παπικό κατασκεύασμα, δεν έχει καμία σχέση με τον Μέγα Βασίλειο, και είναι λυπηρό, πραγματικά είναι θρηνόδες να βλέπει κανείς χριστιανούς ορθοδόξους να πιστεύουν ότι υπάρχει αυτός ο Σάντα Κλάους. Δεν, αυτό το πράγμα είναι αίρεση. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και λόγος να ασχολούμαστε με το Σάντα Κλάους. Αυτά όλα είναι παπικά κατασκευάσματα. Εμείς έχουμε τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα. Και όπως λένε και τα κάλαντα, Άγιος Βασίλης έρχεται και όλους μας καταδέχεται και όχι όπως λένε και δεν μας καταδέχεται, όλους μας καταδέχεται. Βλέπετε ο Μέγας Βασίλειος, πόσα πτωχοκομεία, πόσα κοινοφελή ιδρύματα έχτισε, πάρα πολύ φιλάνθρωπος. Αλλά όμως δεν ήταν μόνο φιλάνθρωπος, όπως λένε σήμερα οι πονηροί οι εχθροί του Χριστού, ήταν και Μέγας Δογματολόγος, πατέρας της Οικουμένης, διδάσκαλος της Αληθείας, ο ο Καλός, που την ψυχήν αυτού τήθησιν υπέρ των προβάτων. Και πραγματικά, αγαπητοί μου χριστιανοί, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι τεράστιοι πατέρες της Εκκλησίας αυτή, οι στήλοι, οι γίγαντες της Ορθοδοξίας, δεν θα υπήρχε σήμερα Ορθοδοξία. Άγιος Βασίλειος, Ιερός Χρυσόστομος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι τρεις ιεράρχες, οι προστάτες των γραμμάτων και της που εορτάζουν μεμονωμένα και οι τρεις τους τον Ιανουάριο, 1η Ιανουαρίου Μέγας Βασίλειος, 25 Γρηγόριος ο Θεολόγος, 27 Ιερός Χρυσόστομος και στις 30 Ιανουαρίου γιορτάζουν και οι τρεις από κοινού. Γιατί γιορτάζουν από κοινού, γιατί είχε ξεσπάσει κάποια διχόνοια Άλλοι έλεγαν ο Βασίλειος είναι ανώτερος, άλλοι έλεγαν ο Χρυσόστομος και άλλοι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Εκκλησία όμως δεν ξεχωρίζει κανέναν διότι και οι τρεις προσέφεραν τα μέγιστα στην Εκκλησία γι' αυτό και ορτάζουν από κοινού. Και οι τρεις αυτοί οι πατέρες όπως και όλοι οι υπόλοιποι πατέρες θυσιάστηκαν και έχησαν το αίμα τους για να μας παραδώσουν το νόμο του Θεού, να μας παραδώσουν το δόγμα της Ορθοδόξου Πίστεως, για να τα έχουμε όλα εμείς γραμμένα στα χέρια μας και να μην υπάρχει δικαιολογία δεν ήξερα τι λέει ο Χριστός, δεν άκουσα. Όλα τα λένε οι πατέρες, τα έχουν ερμηνεύσει απλούστατα για όλους μας. Οφείλουμε τα πάντα σε αυτούς τους πατέρες, και στους παλαιούς, όπως οι τρεις ιεράρχες, και στους πιο νεότερους, όπως ήταν ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, Πατροκοσμάς ο Αιτωλός, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιος Νεκτάριος, και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας. Εύχομαι ολόψυχα να έχουμε μια καλή και ευλογημένη χρονιά, ένα ευτυχισμένο πολιτικό έτος, με τη χάρη του Θεού, εν ορθοδόξο πίστη, εν αγάπη, εν αγίο πνεύματι και αληθεία. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.